δεύτερη φορά που είναι να μπει στο στούντιο και εγώ λέω άλλο όνομα. Πώς το ερμηνεύεις αυτό, πρέπει να το ψάξω? Για κάποιο λόγο δεν θέλεις να ταυτιστεί η προσωπικότητα που φέρω μαζί με την υπόλοιπη εικόνα μου με την εκπομπή. Με προσβάλλει. Αυτό ήταν τέλος. Όχι, Αλέξανδρε, σε θέλουμε. Οι φίλοι τέλος, οι άνθρωποι τέλος. Σε θέλουμε. Πες μας το σινεμά, πες το. Κοίτα, από τη στιγμή λοιπόν που το ξεκινήσαμε έτσι, θα πω ότι εγώ με ένα πλατή χαμόγελο. Everything is wonderful, όπως είναι και ο τίτλος της ταινίας που θα προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα. Ανεξάρτητο δείγμα κινηματογράφου από την Αμερική με την Τόνια Σωτηροπούλου στον πρωταγωνιστή. Ρόλο, νέα αγγλόφωνη ταινία. Συμπροταγωνιστή και ο Αλέξης Γεωργούλης σε έναν δεύτερο αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο. Αυτά θα τα κάνουν σε άλλες εκπομπές. Έχουμε περιορισμό. Τι? Δεν λέμε τέτοια ονόματα εδώ. Είναι υπόψη. Συγγνώμη. Ο ηθοποιός, ο οποίος κατεβαίνει και αυτό στην πολιτική. Ένας μελαχνός ηθοποιός. Αυτό. Συγχωρέστε με. Ταινία η οποία δείχνει την σχέση δύο γυναικών που έχουν ξεχάσει ένα κομμάτι της παιδικής τους ηλικίας και προσπαθούν να επαναπροσδιορίσουν το κομμάτι της φιλίας. Δροσερή, έξυπνη, έχει όλα αυτά τα ευχάριστα και τα χαρακτηριστικά των ανεξάρτητων ταινιών. Αξίζει να δούμε ένα βίντεο. Γιατί βρέθηκαν εδώ στην Ελλάδα και η παραγωγός και η σκηνοθέτης και η πρωταγωνίστρια και μας μίλησαν για την δημιουργία τους. Careful, a little. Sure. What are you doing? Vodka. Could we have four more, please? Η Λίνα είναι δοτική στα κοντινά της άτομα. Η Μαρία ξέρει να παίρνει χωρίς σχεδόν να ζητά. Σαν δύο μαγνητικούς πόλους που η ένωση τους στηρίζεται στο Δούνε και Λαβίν, τα δύο κορίτσια θα επαναπροσδιορίσουν τη σημασία των σχέσεων, θα δοκιμάσουν και θα δοκιμαστούν μέσα στα ελαστικά όρια των εξομολογήσεων για να επαναπροσδιορίσουν τη δύναμη της γυναικείας φιλίας. I loved every single aspect of it. We had DCS helping us a lot, George and Socrates from DCS. Without them, the film would have never been made in that way or been able to see the light in this way. So I'm very, very grateful for this. Alexis and Tonya have been wonderful. Not only are they amazingly talented actors, but they became both my friends, and we're talking about, you know, everything in life. And it's just, Greece was really making this possible. Everything about Greece. Sitting here, it's like, apart from that, I love your food and, you know, your culture and your way of living. This movie lived from the spirit of Greece. But you promised. You promised you would never leave me. Το Everything is Wonderful, στα σχεδόν 80 λεπτά διάρκειάς τους, παντρεύει τις αρετές του ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου με τις λεκτικές εξομολογήσεις του ευρωπαϊκού. Αυτός ο γάμος έχει τον αυθορμητισμό ενός κεραυνοβόλου έρωτα, αλλά και τις χαριτωμένες ανισορροπίες που προκύπτουν στην πορεία. I think friendship is loyalty. It is showing up for each other. And it's actually quite interesting because this movie has been conceived because of friendship. This movie wouldn't exist without friendships. So I had a huge, big friendship with Tonya, and we've been friends for many, many years before we decided to make this movie together. And she trusted me. So I guess in the end, a friendship is also about trust, because I literally just called her up and said, I'm going to make this movie, you want to be in it? And she said, yes. And, you know, that's just quite blind faith to just go for it. And I think that's, for me personally, what defines friendship. And but it's also, friendship is, you know, to find that kind of friendship is very rare. And I think there's also a comment at some point in the beginning in the voiceover where it says, you know, you're in that part of your life, that stage in your life when real friendship has become a childhood memory. And I think there's some nostalgia to friendship as well, and you have to redefine relationships with anyone that you meet when you're getting older. Maria and Lena decided to make Lena's dream come true. They decided to become the other person, at least for one night. Ένας βαθύτατα ειρωνικός τίτλος οριοθετεί το ταξίδι της παρατεταμένης ενηλικίωσης δύο γυναικών που ξέχασαν ότι κάποτε ήταν κορίτσια. Έτσι στο Everything is Wonderful κάποια πράγματα δεν είναι από επιλογή υπέροχα. Ακριβώς για να μας θυμίσουν ότι στις ανθρώπινες σχέσεις η τελειότητα δεν είναι προϋπόθεση.
Αποκλειστική συνέντευξη, Αλέξανδρε, και δεν είναι και η μόνη από ό,τι έχω καταλάβει αποκλειστική συνέντευξη που πήρες και θα έχουμε σήμερα στην εδώ έχουμε, στην άλλη διάσταση και στην ΕΡΤ τρομερές συνέντευξεις αποκλειστικές. Από τη φιλία θα πάμε στην πίστη, σε έναν πιστό άντρα για να μας επιβεβαιώσει ότι η πίστη δεν είναι σίγουρα στα γονίδια του Μέσου Γάλλου. Η διασκεδαστική γαλλική κομεντή, η οποία είναι εξαιρετικά καλογραμμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ζαν-Κλοντ Καριέ βρίσκεται πίσω από το σενάριο, ο συνδημιουργός των περισσότερων ταινιών του Λουίς Μπουνιουέλ και επίσης συνεργάτης και με τον Ουμπέρτο Έκο. Παρουσιάζει λοιπόν πως 8 χρόνια μια ερωτική αιμονή που έχει μείνει στο υποσυνείδητο ενός άντρα θα ξαναξυπνήσει και πως οι άνθρωποι από τον κοντινό κύκλο της κοπέλας που έχει ερωτευτεί θα κάνουν μια μικρή επέμβαση στο να μην είναι πολύ εύκολη αυτή η ερωτική αναζωπήρωση. Δροσερή, έξυπνη ταινία, έχει κάνει την πορεία της και στο φεστιβάλ του Τορόντο και στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν αλλά και της Νέας Υόρκης. Έχει τιμηθεί με αρκετά βραβεία, καθόλου αδικαιολόγητα και σίγουρα είναι από τις ωραίες καλοκαιρινές προτάσεις για θερινούς κινηματογράφους. Ας δούμε λοιπόν αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις, εκ των οποίων μία από αυτές είναι και η κόρη του Τζόνι Ντεπ. 8 χρόνια μετά το χωρισμό τους, ο Αμπέλ θα συναντήσει τη Μαριάν και το αίσθημα της διεκδίκησης θα ξυπνήσει πάλι μέσα του. Τότε εκείνη τον είχε αφήσει για τον καλύτερο του φίλο, τον Πολ. Το αγγελάκι του έρωτα όμως θα πετάξει τα βέλη του με κλειστά μάτια, με αποτέλεσμα η αδελφή του Πολ και ο γιος της Μαριάν να ελέγχουν τις εξελίξεις. I think that everything in life is a step to personal evolution. I think that, I don't know, I don't really regret anything. I think that everything that happens, you know, to a certain extent is for a reason. And so, yeah, I think that, you know, everything that happens is meant to be. So I don't think rejection is, I don't think rejection is necessarily a bad thing. I hate rejection. And like everybody, I want to be loved. And I want to love, and I just learn how to react better with that and try to make it easier in the sense that with the time passing, I realized it was better this way. But at the time it happened, I was a drama queen. Η δροσερή με όρους νουβέλ βάγκ κομμωδία γίνεται ένα παιχνίδι ερωτικών παρεξηγήσεων που συνυπογράφει ο σκηνοθέτης με τον χιουμορίστα αιώνιο έφηβο συνεργάτη των Ουμπέρτο Έκο και Λουίς Μπουνιουέλ, τον Ζαν Κλοντ Καριέρ. Αυτός και οι συντελεστές της ταινίας βρέθηκαν στο φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν. When you see conventional situations or conventional things, most of the time we don't like to recognize ourselves in the character. And then most of the day, I can see that with that film, even sometimes they are unconventional, it's the best way to be similar at us, you know? Mm-hmm. Because we are all unconventional and much more improvisible than we think we are. My last book is written about this, you know, about the different attitudes that we all have, different cultures, civilizations, you know, about that moment when we realize that we are going to die. To go to the nothingness where we are coming from, you know. And for some people it's easy for me to accept, but for some other people they believe that there is another life and maybe many other lives, you know, and so on. So it's quite interesting to see how the human imagination invents, you know, new words just because we believe in them, they're real. Ένας άντρας με όρους γαλλικού κινηματογράφου δεν μπορεί να είναι πιστός από τη φύση του. Μπορεί όμως να προκαλέσει γέλιο με την προσπάθειά του να απιστήσει όταν αυτή βρίσκει τοίχο σε άλλα πρόσωπα και άλλες καταστάσεις. Oui, toi. Αγαπώ τον γαλλικό κινηματογράφο. Καλά κάνεις. Εγώ να σου πω την αμαρτία μου το καλοκαίρι, ιδιαίτερα που βιώνουν κάθε εβδομάδα 18,5 εκατομμύρια γαλλικές ταινίες, αρχίζω λίγο και βαριέμαι. Αλλά η συγκεκριμένη πραγματικά αξίζει τον κόπο. Πού θα μας πας τώρα? Με ένα μαγικό χαλί θα πάμε στην χώρα του Αλαντίν να ζήσουμε την μεταφορά της Disney από την κινηματογραφική ταινία κινουμένων σχεδίων που μεταφέρθηκε στον Broadway και είπα να την κάνουν ξανά ταινία μυθοπλασίας με ηθοποιούς.
δεν με εντυπωσίασε όπως θα μπορούσε να κάνει. Δυστυχώς ο Ρόμπιν Ουίλιαμς είχε αφήσει τόσο δυνατή τη σφραγίδα του στη φωνή του Τζίνι, όπου ο Will Smith δεν μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο. Όμως απευθύνεται ξεκάθαρα στα νεότερα παιδιά, τα οποία πιθανότατα δεν έχουν δει την προηγούμενη ταινία, και έτσι μπορούν να μπουν κατευθείαν στο όμορφο μέρος του παραμυθιού. Είναι πάρα πολύ ωραία γυρισμένη, πολύ ωραία στημένη. Δεν έχει αυτό το κομμάτι της δημιουργικής, του δημιουργικού αυτοσχεδιασμού που είχε ο Ρόμπιν Ουίλιαμς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε Αλέξανδρε, πάρα πολύ ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Αλέξανδρε, τα λέμε την άλλη Πέμπτη. Ναι, λοιπόν. Πάμε να δούμε το βίντεο. You know, I'm getting really... I don't think you're him. Δεν χρειάζεται να τρίψεις το λιχνάρι για να πραγματοποιηθούν οι ευχές σου όταν συμμετέχεις στη live action κινηματογραφική μεταφορά μιας από τις πιο επιτυχημένες ταινίες κινουμένων σχεδίων της Disney. Ο Αλαντίν, μετά από τη θριαμβευτική πορεία του στο Broadway, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη, διανθισμένος με κάθε πολιτική ορθότητα μπόλιασμα. Aladdin's about a young man who goes on this journey to find himself and find his identity and learn that he's good enough. And... I just want to play women that have a strong narrative, that have their own voice and just real women, you know? I just want to play human beings. I thought I could add a fresh interpretation without mitigating the significance of nostalgia of the first. All I had to do was step back and say, you go, man, you do it, because he had his own approach, which was beautiful. It looked like hip-hop and rap and having so much fun as the genie. Singing, dancing, acting, rapping, drama, comedy, romance, like everything. There's so many elements in this movie, you know. Σίγουρα το αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει κάθε νεαρό θεατή που δεν έχει συνδέσει την ενηλικίωσή του με την πρωτότυπη ταινία. Η μεγαλύτερη γενιά όμως μπορεί με ευκολία να κατανοήσει ότι η ταινία υπολείπεται έμπνευσης, δημιουργικού χάους, αυθόρμητων σουρεαλιστικών συνειρμών, αποτέλεσμα της παρουσίας του αείμνηστου Ρόμπιν Ουίλιαμς, που είχε χαρίσει τη φωνή του στο Τζίνι στην πρωτότυπη ταινία του 1992.